Εδώ είμαστε κυρίε και κύριοι με το post-game τη αναμέτρηση Ελλάδα-Αρμενία, τέταρτη αγωνιστική, τέταρτη στροφή για τα προκριματικά του Euro. Η εθνική μα ομάδα στραβοπάτησε κόντρα στην Αρμενία. Δεύτερη συνεχόμενη πολύ κακή εμφάνιση εντό έδρα για το αντιπροσωπευτικό μα συγκρότημα. Γνώρισε την Ήττα με 2-3. Προβλημάτισε για ακόμη μία φορά το αντιπροσωπευτικό μα συγκρότημα. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι δέχεται δύο γκολ πολύ νωρί στο πρώτο ημίχρονο. Τη αναμέτρηση. Θα πάμε σε λίγο στο Ολυμπιακό Στάδιο τη Αθήνα γιατί πραγματικά έχει πολύ μεγάλη σημασία και αξία να δούμε πώ αντέδρασε έπειτα από αυτή την εμφάνιση η εθνική μα ομάδα. Οι παίκτε, ο προπονητή, να δούμε τι δήλωσαν. Το ρεπορτάζ λοιπόν είναι εκεί. Πάμε να δούμε συνοπτικά τα αποτελέσματα του 10ου ομίλου. Καθώ και η Φιλανδία αλλά και η Ιταλία συνέχισαν με νίκε και αυτή την αγωνιστική. Να δούμε λοιπόν κυρίε και κύριοι, Ελλάδα-Αρμενία 2-3. Ιταλία Βοσνία Ερζεγοβίνη 2-1, αν και η Ιταλία α, βρέθηκε να χάνει στην αρχή, κατάφερε και πήρε τη νίκη και έχει φτάσει στους 12 βαθμούς και το απόλυτο μέχρι στιγμή στα προκριματικά. Λιχτενστάιν Φινλανδία 0-2. Τη βαθμολογία τη βλέπετε πρωτοπόρος είναι η Ιταλία με 12 πόντους, η Φινλανδία έχει 9. Η Αρμενία έφτασε τους έξι με τις δύο συνεχόμενες νίκες της σε αυτή την φάση των προκριματικών. Η Ελλάδα τέσσερις βαθμούς όσους έχει και η Βοσνία Ερζεγοβίνη, κανέναν βαθμό το Λιχτενστάιν. Επόμενη αγωνιστική πλέον το Σεπτέμβριο, στις 5 του Σεπτέμβρη, Αρμενία-Ιταλία, στις 7 η ώρα στι 5 του μηνό, Φινλανδία, Ελλάδα στι 10 παρατέταρτο την ίδια ώρα, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Λιχτενστάιν. Έτσι έχουν τα πράγματα κυρίε και κύριοι στο 10ο όμιλο τη εθνική μα ομάδα. Δυστυχώ, επαναλαμβάνω, το αντιπροσωπευτικό μα συγκρότημα δεν κατάφερε να πάρει κανένα βαθμό σε αυτέ τι δύο εντό έδρα αναμετρήσει των προκριματικών.